Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές για τα άλλο ένα και αυξανόμενα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι πλέον εντοπίζεται διάσπαρτα στην κοινότητα και το στέλεχος είναι κατά πολύ πιο μεταδοτικό από τον αρχικό ιό. Μεταλλάξεις, ο κάθε ιός και όχι μόνο ο κορονοϊός, είχε πάντα πολλές. Αυτό το οποίο προσδίδει ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη μετάλλαξη, η οποία μας προβληματίζει το τελευταίο διάστημα, είναι ότι έχει συσχετιστεί μάλλον κάποια συρροή κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε και βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων, το συμπέρασμα που έχει βγει είναι ότι πράγματι σχετίζεται η συγκεκριμένη μετάλλαξη με μια αυξημένη μεταδοτικότητα. Εντούτοις, δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για το πόσο μπορεί να σχετίζεται με κάποια αυξημένη σοβαρότητα, κλινική σοβαρότητα στους αρρώστους. Πώς γνωρίζει όμως κάποιος αν έχει προσβληθεί από το μεταλλαγμένο στέλεχος? Πρέπει να γίνει ουσιαστικά μια ειδική γονιδιακή ανάλυση για να διαπιστωθεί ότι πράγματι αυτό το στέλεχος είναι το μεταλλαγμένο και αυτό ουσιαστικά έχει δρομολογηθεί δειγματοληπτικά στα δείγματα που υπάρχουν στις τράπεζες των εργαστηρίων που διενεργούν τις αναλύσεις αυτές. Τα χαμόγελα πλέον έχουν παγώσει. Κυβέρνηση και λοιμοξιολόγοι είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα εντείνουν την ανησυχία, φέρνοντας ξανά στο τραπέζι της σκέψης για αυστηροποίηση των μέτρων. Καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύ μεταδοτικό είναι ένα στέλεχος, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι αριθμοί των νοσούντων, πιθανές νοσηλείες και αυτών των βαρέων πασχόντων. Οπότε και πιθανώς αυτών οι οποίοι μπορεί να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο και μπορεί να καταλήξουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες θερμοκρασίας και οι διαμονής σε όκλειστους χώρους δημιουργούν πολύ ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάδοση του ιού. Και ακόμα δεν έχουμε τα αποτελέσματα τα θετικά του εμβολιασμού που θα αργήσουν εξαιρετικά γιατί έχουμε και καθυστερήσεις στις παραλαβές των εμβολίων. Επομένως, σίγουρα αν διαπιστωθεί μια τέτοια ραγδαία αύξηση, δυστυχώς η μόνη λύση θα είναι το lockdown πάλι. Πλέον είναι παραπάνω από εμφανές ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο περιορισμούς. Γι' αυτό και οι ειδικοί κάνουν έκκληση για μη χαλάρωση των μέτρων ατομικής υγιεινής, συστήνοντας να αποφεύγεται με κάθε τρόπο ο συνωστισμός και να μην βγαίνει ποτέ από το πρόσωπο η μάσκα.